Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης μας σήμερα? Με πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ γίνονται τα rapid test για τον κορονοϊό, τα ταχείας διερεύνησης. Έχουν γίνει περίπου 200 μέχρι στιγμής και μέχρι 3-4 η ώρα πιστεύω ότι θα γίνουν κι άλλα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Αυτά είναι θετικά και το επιζητούσαμε εδώ και καιρό να έρθουν και να κάνουν άμεσα τεστ. Και αν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν σε όλο τον πληθυσμό, σε όλο το Δήμο μας, αν και έχουν γίνει αρκετά, γιατί υπάρχει μια παραφημολογία τελευταία ότι δεν έχουν γίνει στα Γρεβενά, μέχρι στιγμής μόνο το νοσοκομείο Γρεβενών επίσημα έχει στείλει περίπου από την αρχή του οικονομίου 1953 δείγματα. Πέραν του ΕΟΔΗ, που ήρθε είτε λέγεται Δημαρχείο, είτε λέγεται Σαμαρίνα, είτε λέγεται Κυπουργείο, άρα έχουν γίνει αρκετά δείγματα. Μακάρι όλα να βγουν αρνητικά και να είμαστε καλύτερα. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους τους δημότες των όμορων δήμων που είναι στο κόκκινο. Καλά είναι, εάν έρχονται μόνο για διασκέδαση αυτόν τον καιρό, να μην μας επισκέφτονται, γιατί υπάρχει κίνδυνος μετάδοση του κορονοϊού. Τηρούμε αυστηρά τα μέτρα, τηρούμε όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΗ με βλάβεια και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Εάν μάθουμε κάποια αποτελέσματα από τα σημερινά τεστ που γίνονται εδώ στα Γρεβενά, κύριε Δήμαρχε, ποιος αριθμός θα σας ανησυχήσει? Αυτά τα στοιχεία τα επεξεργάζεται ο ΕΟΔΗ και είναι θέμα του ΕΟΔΗ. Και εμείς θα ακολουθήσουμε οτιδήποτε μας πει ο ΕΟΔΗ. Θα ανησυχήσει κάποιο νούμερο αν παραδείγματος χάρη βρεθούν αρκετοί οι οποίοι είναι θετικοί και δεν το ξέρανε? Σίγουρα, αλλά εξαρτάται αυτό το νούμερο που είναι. Αν είναι παράδειγμα σε μια οικογένεια τα περισσότερα κρούσματα, δεν θα μας ανησυχήσει. Θα μας ανησυχήσει φυσικά, αλλά όχι τόσο γιατί είναι στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον. Εάν είναι διασπαρμένα και οι ηλικίες, σίγουρα θα μας ανησυχήσει και θα δούμε μετά από αυτά τα αποτελέσματα πώς, τι θα κάνουμε. Έχετε ξεκινήσει μια ακόμη καμπάνια για μια ακόμη φορά, κύριε Δήμαρχε, ως Δήμος Γρεβενών. Αυτή τη φορά λέτε φοράμε τη μάσκα και μάλιστα την φοράμε σωστά. Ναι, έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της περίοδου που ξεκίνησε ο κορονοϊός αυτή την καμπάνια και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Μέχρι που να βρεθεί η λύση, είτε λέγεται εμβόλιο, είτε λέγεται θεραπεία. Μάσκα παντού. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.